Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και καλά, γεμάτα αγάπη, αλήθεια και αληθινή δημοκρατία θα μου επιτρέψετε να ευχηθώ, όπως και να φτιάξει και λίγο ο καιρός που με τόσα μποφόρου μπορεί να δημιουργήσει και πολλά προβλήματα. Σε λίγο θα δούμε και τα εξής. Εμφανίστηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα, το κατέγραψε η κάμερα πάνω στον Εσταυρωμένο και οι πιστοί που το είδαν μιλάνε για ένα θαυμαστό σημάδι. Ένα άλλο θαύμα διαφορετικού είδους όμως είχαμε και με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος πήρε σβάρνα όλους τους ναούς και τις λειτουργίες. Άσχημα τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία, όταν ο Γιώργος Καρατζαφέρης, που γλύφει όλη μέρα την κυβέρνηση, κάνει αυτή την πρόβλεψη που θα ακούσει σε λίγο για το εκλογικό αποτέλεσμα. Είδηση σοκ. Σε κομματώδη κατάσταση μετά από εγκεφαλικό, ο συνάδελφος δημοσιογράφος Πάρης Καρβουνόπουλος. Έφυγε ξαφνικά στα 51 του ο πρόεδρος των συνοριοφυλάκων Παναγιώτης Χαρέλας. Ξεκινάμε τώρα αναλυτικά. Τον Μητροπολίτη Ρεθύμνης ειδοποίησε ο πατέρας Ιωάννης Αντωνακάκης μετά το περιστατικό πάνω στον Εσταυρωμένο την Μεγάλη Εβδομάδα στην ενορία Δαμαβόλου στην Κρήτη. Το φαινόμενο κατέγραψε και η κάμερα, καθώς κάτω από τα πόδια του Εσταυρωμένου αλλά και πάνω από το κεφάλι του Ιησού, εκεί που είναι η επιγραφή, άρχισε να βγαίνει ένα περίεργο υγρό, κολλώδες και μυρωδικό. Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, όταν από τον Σταυρό άρχισε να αναβλύζει σε μεγάλη ποσότητα κιόλας αυτό το κολλώδες και μυρωδικό υγρό, το οποίο ξέβαψε και το ξύλο του Εσταυρωμένου. Σύμφωνα και με μαρτυρίες, το ακόμα πιο περίεργο ήταν ότι το υγρό φαινόταν από τη μία να απορροφάται από το ξύλο και από την άλλη παράλληλα να αναβλύζει ξανά μέσα από αυτό όσες φορές και αν σκούμπιζαν το σημείο. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες κατέγραψε, όπως είπαμε, και η κάμερα, και το χαρτί με το οποίο σκούπισαν το σταυρό μύρισε Άγιο Μύρο και, όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής, μύρισε μέχρι και ο χώρος έξω από την εκκλησία. Ήταν τέτοια η ποσότητα που ανέβλιζε, που ο εσταυρωμένος γλιστρούσε από τα χέρια του ιερέα όταν προσπάθησε να τον κρατήσει σε όρθια θέση κατά την διαδικασία της αποκαθήλωσης, η οποία γι' αυτό το λόγο κιόλας καθυστέρησε αρκετά. Όπως ανέφερε ο πατέρας Αντωνακάκης, ο συγκεκριμένος ξύλινος σταυρός χρησιμοποιείται επί πολλά χρόνια και ποτέ άλλοτε δεν έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο, αλλά ούτε και ο ίδιος επί 32 χρόνια διακονίας του έχει δει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, και ενώ όλοι οι κάτοικοι μιλάνε αυτή τη στιγμή για θαύμα, κλήθηκε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου, ο οποίος μαζί και με έναν ειδικό θα εξετάσουν το περιστατικό, έτσι ώστε να βγει κάποιο συμπέρασμα. Τώρα θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο ως απλός πιστός, αλλά και λόγω των ημερών. Έχω την αίσθηση πως όποιος πιστεύει πραγματικά και βαθιά δεν περιμένει τέτοια θαύματα, εάν όντως πρόκειται για θαύμα αυτό που αναφέραμε νωρίτερα. Δεν περιμένει λοιπόν ένας πιστός τέτοια θαυματουργά περιστατικά για να επιβεβαιώσουν την πίστη του. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να έχει βιώσει ένα δικό του θαύμα που ούτε με λέξεις περιγράφεται αλλά ούτε μπορεί και να καταγράψει καμία κάμερα. Περνάμε τώρα σε άλλου είδους θαύματα. Το πρώτο ήταν το πολιτικό θαύμα, αφού μετά τις πλάτες που έβαλε ο Ιερώνυμος στο Μητσοτάκη και μέχρι τη στιγμή που γράφεται το βίντεο, δεν είχε καταγραφεί κανένα ευτράπελο σε ναούς και στις λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδος από απλούς πιστούς ή απλούς πολίτες κατά όσων ψήφισαν ναι στον γνωστό γάμο. Αυτοί παρέλασαν στις εκκλησίες με χαμόγελα, με κεράκια, έβγαζαν φωτογραφίες σε μία προσπάθεια ψηφοθυρίας. Ίσως η όποια αντίδραση και οργή υπάρχει ανάμεσα στους πιστούς να καταγραφεί στην κάλπη. Θέλω όμως να σημειώσετε και το εξής. Ένας τηλεθεατής μου μετέφερε με μήνυμά του. Όσοι θέλετε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα αλλά και βίντεο μηνύματα για να σχολιάσετε την επικαιρότητα, μπορείτε να το κάνετε στο thanokok@gmail.com, που είναι και το email επικοινωνίας του καναλιού. Σε αυτό λοιπόν ο τηλεθεατής μου έστειλε πως παρακολουθώντας σε ζωντανή μετάδοση την λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου ήταν ο Πρωθυπουργός,
υπήρξε κάποια αντίδραση με μια γυναίκα που κάτι φώναζε. Όσο όμως και αν έψαξα να βρω αυτό το βίντεο, φίλες και φίλοι, από τη ζωντανή μετάδοση της ΕΡΤ2, παραμένει εξαφανισμένο και έτσι δεν μπορώ εγώ ούτε να διαψεύσω, αλλά ούτε και να επιβεβαιώσω αυτό το περιστατικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακολουθώντας και το παράδειγμα των υπολείπων πολιτικών προέδρων αλλά και απλών βουλευτών, πήρε και αυτός βάρνα όλες τις εκκλησίες και η χάρη του έφτασε μέχρι και την Τίνο, που πήγε μαζί με τη σύζυγό του και η οποία φορούσε ένα τεράστιο σταυρό. Νομίζω ούτε ο Αρχιεπίσκοπος δεν φοράει τόσο μεγάλο σταυρό. Και αν μετρήσει κανείς και τις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα με τον Πρωθυπουργό να είναι μέσα σε ναό, να κρατάει, να ανάβει ένα κεράκι, τύφλα να έχουν οι καντιλανάφτες και τα παπαδάκια με τέτοια αφοσίωση που έδειξε. Μόνο που όταν η Εκκλησία είχε εκδηλώσει την αντίθεσή της για αυτόν τον γνωστό γάμο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης της είχε γυρίσει την πλάτη. Τώρα στην Τίνο, οι κακές γλώσσες του νησιού μιλάνε και για ένα θαύμα, όχι όμως θρησκευτικό, μην μπερδεύεστε, αλλά πολιτικό. Καθώς το νησί έφτασε λίγο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα και λίγο πριν τον Μητσοτάκη, μάλλον σύμπτωση θα ήταν, η πρώην Μόμκα. Ονομάζεται τώρα, είναι η μονάδα του στρατού που επιδιορθώνει ή κατασκευάζει δρόμους, υποδομές. Αυτό λοιπόν πήγε να κάνει και στην Τίνο, ώστε να επιδιορθώσει με διαδικασίες express και κάποιους δρόμους εκεί που είχαν πρόβλημα. Παρότι λέγεται ότι ήταν στο πρόγραμμα, αυτό έγινε νωρίτερα και είπαμε, είναι μάλλον σύμπτωση που βρέθηκε εκεί ο Κυριάκος. Και ξέρετε, οι κακές γλώσσες το πάνε και ένα βήμα παραπέρα, ότι όλο αυτό έγινε επειδή θέλει να βγει για ποδήλατο, που είναι και το ένα από τα αγαπημένα του σπορ, να βγει για ποδήλατο στο νησί και να βρει τους δρόμους να είναι όπως πρέπει. Θα μου πεις τώρα, οι κάτοικοι, εφόσον βλέπουν κάτι να γίνεται νωρίτερα και να επιδιορθώνονται ζημιές στους δρόμους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για την καθημερινή τους εκεί δραστηριότητα, νομίζω δεν ενδιαφέρονται για ποιο λόγο έγινε. Αλλά αυτός μάλλον ήταν ο λόγος, η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νησί της Παναγίας, στο νησί της Τίνου. Και ενώ κύκλοι του Μαξίμου και φιλοκυβερνητικά μέσα έχουν αρχίσει να προωθούν την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ανακάμψει πλέον και πάει για συν 35%, εμφανίστηκε ο Γιώργος Καρατζαφέρης για να πει τη γνώμη του, να κάνει την πρόβλεψή του και ο οποίος έχει μετατραπεί στον πιο ένθερμο υποστηρικτή της κυβέρνησης. Έδωσε λοιπόν μία άλλη πρόβλεψη, όχι και τόσο καλή, όταν ρωτήθηκε και για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ όπου πήγε ο Άρης Πιλιοτόπουλος. Ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ λοιπόν τόνισε ότι σε αυτές τις εκλογές οι συνθήκες είναι διαφορετικές και πως θα είναι μεγάλη επιτυχία αν η Νέα Δημοκρατία πιάσει το 33%. Όσο για την λεγόμενη άνοδο των υπολείπων κομμάτων προς τα δεξιά, ο Γιώργος Καρατζαφέρης είπε στην πρώτη του φράση κιόλας πως αυτές οι πρωτοβουλίες που πήρε η κυβέρνηση, ψηφίζοντας το γάμο ίδιου φύλου, είναι που έχουν δυσαρεστήσει αρκετά την δεξιά πτέρυγα εντός του γαλάζιου κόμματος. Τώρα θα δούμε δύο ειδήσεις που έχουν προκαλέσει σοκ τις τελευταίες ώρες. Όπως έγινε γνωστό, ο συνάδελφος δημοσιογράφος Πάρης Καρβουνόπουλος εντοπίστηκε σε κομματώδη κατάσταση από οικείους του μετά από εγκεφαλικό που υπέστη. Η κατάστασή του κρίθηκε αρκετά κρίσιμη και έτσι χρειάστηκε να μεταφερθεί άμεσα από την Πάρο στην Αθήνα. Εμείς να ευχηθούμε περαστικά και να επιστρέψει γερός και δυνατός. Λίγες ώρες πριν από αυτό το συμβάν έφυγε ξαφνικά σε ηλικία 51 ετών ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριοφυλάκων Παναγιώτης Χαρέλας. Τη σωρό του εντόπισε η οικογένειά του στο σπίτι στη Βέρεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία του ξαφνικού θανάτου του ήταν η ανακοπή καρδιάς και η είδηση σκόρπισε σοκ και θλίψη όχι μόνο στους οικείους του αλλά και στην αστυνομική διεύθυνση Ημαθίας. Πάμε τώρα και σε κάτι άλλο, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί έχουν περάσει μόλις μερικά 24 ώρα από την ημέρα που έγινε γνωστή η ομολογία της AstraZeneca, την είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο βίντεο, για τα δυσάρεστα αποτελέσματα, όπως είπε, που αναγνώρισε ότι έφεραν σε πάρα πολλούς πολίτες με τα τσιμπηματάκια της. Η είδηση θάφτηκε με τρόπο από τα μέσα ενημέρωσης της λίστας Πέτσα, ορισμένα δεν την ανέφεραν και καθόλου, παρά το γεγονός ότι
Και αυτά τα τσιμηματάκια της συγκεκριμένης εταιρείας είχαν γίνει και στην Ελλάδα. Όχι μόνο είχαν γίνει, είχαν επιβληθεί να γίνουν με το ζόρι. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, βγάζουν τσιμουδιά και το έχουν ράψει και δεν ακούνε τίποτα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μέσα από αυτή την ομολογία προκύπτουν και εγκληματικές ευθύνες για όσους συνέβαλαν σε αυτή την πίεση που ασκήθηκε στους Έλληνες για να κάτσουν στην καρέκλα. Όχι αυτοί που κάθομαι εγώ. Μιλάω ακόμα και για δημοσιογράφους, τηλεγλάστρες, τηλεσχολιαστές από το πουθενά, που τώρα δεν λένε έτσι μουδιά. Ενώ τόσο καιρό, για να μην το ξεχνάμε και αυτό, χαρακτήριζαν με διάφορες φράσεις, όχι μόνο φωνές όπως αυτή, αλλά και των έγκριτων επιστημόνων, που προειδοποιούσαν ακριβώς για αυτά τα αποτελέσματα που τώρα παραδέχεται η AstraZeneca. Γι' αυτό το λόγο είναι εγκληματικές οι ευθύνες, φίλες και φίλοι, με κεφαλαία γράμματα, διότι γνώριζαν τι έλεγε η άλλη πλευρά, ότι μπορεί να συμβεί, αλλά παρόλα αυτά τις έκαναν πόλεμο και την φήμωναν. Περνάμε και στην έρευνα του ΠΟΗ που κατατάσσει την Ελλάδα σε πρώτη παγκοσμίως σε κατάθλιψη. Η έρευνα που έγινε σε δείγμα 280 εκατομμυρίων ανθρώπων από όλο τον κόσμο έδειξε ότι η χώρα μας, παρά τον ήλιο, τη θάλασσα, τη φυσική ομορφιά, έχει πρωτιά στην κατάθλιψη. Σε αυτήν αποδίδεται κιόλας η δημογραφική κατάρρευση και η αρνητική ανάπτυξη που κάθε χρόνο έχει η χώρα μας και ως σημείο αναφοράς ότι έγινε, ας πούμε, αυτή η μαύρη αρχή, ορίζεται το έτος 2009. Από τότε εξάλλου ήταν που ξεκίνησαν όλα αυτά με τα μνημόνια και συνεχίστηκαν και με αυτά που περιγράφαμε πριν, με τα κλειδαμπαρώματα και όλα αυτά τα που έφεραν καταστροφικά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε στο κλίμα των ημερών, γιατί αυτές οι ημέρες είναι, φίλες και φίλοι, που πονάνε περισσότερο όσους έχουν χάσει και πρόσφατα και όλα δικούς τους ανθρώπους, πόσο δε όταν τους έχασαν και με έναν πολύ άδικο τρόπο. Αυτό ήταν και το συνέστημα που περιέγραψε η Μαρία Καριστιανού, μιλώντας για τη Μεγάλη Παρασκευή και την Ανάσταση, όταν αντιλαμβάνεσαι με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κάποιος, αυτό το αγαπημένο σου πρόσωπο, λείπει από δίπλα σου. Την πρώτη φορά που ένιωσα πιο κοντά στη συνειδητοποίηση του τι έχει συμβεί, ήταν τη Μεγάλη Παρασκευή, που ήταν μια απίστευτη δύσκολη μέρα για μένα. Οι γιορτές είναι οι μέρες που είναι πιο επώδυνες, γιατί πραγματικά και νιώθεις ότι σου λείπει, γιατί μου λείπει, γιατί έχει πεθάνει. Εν τω μεταξύ, οι συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν συμπληρωματική ονομαστική μήνυση που υπογράφεται από πάνω από 100 άτομα κατά του Πρωθυπουργού και άλλων πολιτικών προσώπων για το έγκλημα στα Τέμπη. Αλλάζουμε θέμα, καθώς η φετινή έξοδος χαρακτηρίστηκε ως από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών, είναι και κάτι που βολεύει την κυβέρνηση όταν δέχεται κριτική για την ακρίβεια. Από την άλλη, σου λέει: κοίταξε πώς πέρασαν τα διόδια, κοίτα πόσοι έφυγαν από τα λιμάνια. Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως πάρα πολλοί συμπολίτες μας δυσκολεύονται και δυσκολεύτηκαν ακόμα και να αγοράσουν ένα κομμάτι αρνί για να βάλουν στο πασχαλινό τραπέζι. Σύμφωνα όμως με τον Υπουργό Ανάπτυξης που μίλησε στο Sky για την ακρίβεια και το αρνάκι, ένα πιο βαρύ αρνί, είπε, είναι πιο ακριβό και ένα πιο ελαφρύ, πιο μικρό δηλαδή, είναι πιο φτηνό. Άρα λέει, έχει επιλογές ο καταναλωτής. Αυτή ήταν η απάντησή του στους δημοσιογράφους όταν του έθεσαν το θέμα της ακρίβειας. Περιμέναμε δηλαδή τον Υπουργό Ανάπτυξης να πει αυτό το φοβερό που δεν το ξέραμε εμείς. Περιμέναμε να μας το πει αυτός ότι όταν αγοράσουμε πιο πολλά κιλά αρνί που είναι πιο βαρύ, θα πληρώσουμε και περισσότερα. Το θέμα όμως είναι άλλο, φίλες και φίλοι, ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης με αυτόν τον τρόπο είπε σε όποιον δεν είχε να αγοράσει ούτε μισό αρνί, ας την περάσει με τη μυρωδιά του. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει με το γύρο. Καθώς η Τουρκία προσπαθεί μέσω αίτησης που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κατοχυρώσει την ονομασία γύρω στον ΕΡ και να καθορίσει κιόλας όλες τις λεπτομέρειες γύρω από αυτό το προϊόν, στρεφόμενη και κατά της Ελλάδας που την κατηγορεί ότι της έκλεψε την ονομασία. Επειδή κάτι τέτοιο έχει γίνει και στο παρελθόν με τον καφέ, όχι είναι τουρκικός και δεν είναι ελληνικός, εμένα εκείνο που μου ήρθε στο μυαλό είναι όταν βλέπουμε πώς άλλες χώρες λειτουργούν για τα συμφέροντά τους, ακόμα και όταν πρόκειται για τον καφέ, για το γύρο, όταν πρόκειται για τρόφιμα. Η χώρα μας όμως, επί ΣΥΡΙΖΑ, είχε
που είχε δώσει και τη μάχη της Φέτας και καλά είχε κάνει, επί ΣΥΡΙΖΑ όμως παρέδωσε τον όρο Μακεδονία στα Σκόπια. Οπότε όλα τα υπόλοιπα για τα τρόφιμα, αν θα είναι ελληνικό, αν θα είναι τουρκικό, από ένα σημείο και έπειτα είναι και δευτερεύον. Στα ελληνοτουρκικά τώρα θα δούμε με τη βοήθεια του συναδέλφου Κοσμά Καραΐσκου τι λένε οι Τούρκοι με κάθε επισημότητα για τα νησιά μας με αφορμή και την επίσκεψη του Νίκου Δένδια σε Ψέριμο, Πάτμο και Λειψούς. Ο Φικρέτ Μπαγίρ είναι αντιπρόεδρος του κόμματος Ζαφέρ, ενός μικρού ακραία εθνικιστικού κόμματος στην Τουρκία. Ακραίο ακόμη και σε σχέση με το κόμμα που κυβερνάει, το κόμμα δηλαδή του Ερντογάν. Αυτός λοιπόν αναφέρθηκε στην επίσκεψη Δένδια στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου. Είπε ότι επισκέφτηκε, λέει, και επιθεώρησε μονάδες οι οποίες κανονικά δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί πέρα βάσει της συνθήκης της Λοζάνης. Επισκέφτηκε, λέει, ακόμα και νησιά τουρκικά που είναι υποκατοχή, όπως το Αγαθονήσι και το Φαρμακονήσι. Αλλά όταν λέει αναλάβουμε εμείς, τα F-16 μας θα κάνουν μια βόλτα εκεί πέρα, όχι όπως τώρα, και θα μιλήσουμε στους Έλληνες με τη γλώσσα που καταλαβαίνουν. Προφανώς εννοεί με άμεση βία. Και τέτοιες φωνές δεν είναι, ξέρετε, και πολύ περιθωριακές στην Τουρκία. Να θυμίσουμε ότι όταν πριν από 2-3 χρόνια ο Ερντογάν μας απειλούσε κάθε τόσο με μια νύχτα ξαφνικά, είχε βγει ο πρόεδρος τότε της αντιπολίτευσης του κόμματος του Ρεπουμπλικανικού, Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, και είχε πει ότι, μα γιατί τα λες μόνο, κάντα. Ορίστε, λέει, ο Ετσεβίτ που καταγόταν από αυτό το κόμμα, το 1974 λέει, δεν έλεγε πολλά. Ο διάδοχος κατά κάποιο τρόπο, διότι θεωρείται ο βέβαιος αντίπαλος του Ερντογάν στις επόμενες προεδρικές εκλογές, ο Ιμάμογλου, σχετικά με την ημέρα εθνικής κυριαρχίας της Τουρκίας, μας έκανε εντύπωση ότι, όπως μιλούσε στο κοινό από την εξέδρα, από πίσω του είχε διάφορες αντιπροσωπείες με παιδάκια και η μία αντιπροσωπεία ήταν από την Παλαιστίνη και η άλλη ήταν από τα κατεχόμενα, διότι είχε την σημαία του ψευδοκράτους. Μιλάμε τώρα για τον πλέον πραγματικά δυτικόφιλο ηγέτη της Τουρκίας. Σεντάτ Λατσινέρ, πρόκειται για ένα καθηγητή ο οποίος έκανε μια εκπομπή σχετικά με το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας και εκεί ανάμεσα σε άλλα ανέφερε ότι έτσι όπως πάει η Ελλάδα που καταραίει δημογραφικά το 2100 θα έχει ένα πληθυσμό γύρω στα 6 εκατομμύρια. Δηλαδή λέει θα είναι όσο είναι η Άγκυρα ή το 1 τρίτο από όσο θα είναι η Κωνσταντινούπολη. Ενώ αυτό το κόστος που έχει, λέει, η Ελλάδα, διότι υπολόγισε ότι κάθε χρόνο 50.000 μικρότερος είναι ο πληθυσμός της Ελλάδας, υπολογίζεται πως είναι, λέει, γύρω στα 2 δις ευρώ κόστος για την Ελλάδα κάθε χρόνο, με διάφορους τρόπους. Ο Τούρκος τα βλέπει και πραγματικά και εμείς πιστεύουμε ότι αυτά που λέει δεν είναι υπερβολικά. Το θέμα είναι να δούμε πότε επιτέλους αναλάβει κάποιος κυβερνήτης να δείξει πραγματικά έγνοια για αυτό το τεράστιο εθνικό πρόβλημα. Γιατί από τον κύριο Μητσοτάκη και τους προηγούμενους είδαμε. Καλή ανάσταση, αδερφιά. Ευχαριστούμε, Κοσμά, για τις πληροφορίες. Ευχαριστώ και εσάς που παρακολουθήσατε. Αν θέλετε να λαμβάνετε αυτόματες ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει, πρέπει να κάνετε εγγραφή. Πατήστε και τον καμπανάκι με την ένδειξη όλες οι ειδοποιήσεις. Η εγγραφή σας είναι πολύ σημαντικό να γίνεται και για έναν ακόμα λόγο, για να δείχνετε έτσι την στήριξή σας σε αυτή την ανεξάρτητη προσπάθεια, ώστε να μπορεί να συνεχίζει. Βλέπετε και συνεχώς τι νόμους ψηφίζουν, άρα θα πρέπει και η υποστήριξη να είναι έμπρακτη, φίλες και φίλοι, έτσι πάνε αυτά. Όσοι έχετε γραφτεί ήδη, θα πρέπει να ελέγξετε εάν παραμένετε γεγραμμένοι. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά να έχουμε και καλά. Από εμένα, καλή συνέχεια, για χαρά.